έχουν την ίδια πάντα εικόνα. Δηλαδή, στην κοντινή τη περιοχή κάνουν κάποιες περιορισμένες βλάβες. Αυτός έχει γίνει νοτιοδυτικά από τα Αντικήθυρα, ανάμεσα στην Κρήτη και στα Κήθυρα και σε βάθος περίπου 60 χιλιόμετρα. Εκεί κοντά δεν ζει κανείς, δεν υπάρχουν βλάβες. Ίσως υπάρχουν κάποιες πολύ περιορισμένες βλάβες στα Αντικήθυρα. Το κακό όμως είναι ότι επειδή γίνονται στην πλάκα μέσα του Μεσογείου που βυθίζεται, τα κύματα διαδίδονται μέσα από την πλάκα, όπως διαδίδεται ο ήχος μέσα από το τουβάρι της πολυκατοικίας. Κάποιος που τρυπάει στον πρώτο, τον ακούς στον έβδομο. Και έτσι τα σεισμικά κύματα διαδίδονται σε πολύ μεγάλη έκταση. Ακριβώς. Στο εξωτερικό τόξο, οπότε από Καστοριά, από Φλόρινα, από Κεντρική Ελλάδα, από Πελοπόννησο, από Ρόδο, από Κρήτη, από Αθήνα, από Νάξο, θα ακούσετε μηνύματα ότι έχει γίνει σεισμός. Ένα σεισμό. Και έχουν έρθει ήδη. Εύλογο ερώτημα. Έχει σχέση με το μεγάλο σεισμό της Αλβανίας? Απολύτως καμία. Είναι ένας σεισμός ο οποίος συμβαίνει σε βάθος, τελείως διαφορετικός και με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη. Αυτοί οι σεισμοί, επειδή γίνονται εκεί κάτω, γενικά έχουν από ελάχιστες έως καθόλου μετασεισμικές ακολουθίες. Σε αντίθεση λοιπόν με την Αλβανία, που οι σεισμοί της επόμενης εβδομάδας θα γίνονται εκεί σοριδών, αυτός ο σεισμός θα έχει από ελάχιστους έως καθόλου μετασεισμούς. Είναι μεμονωμένα φαινόμενα, προκαλούν μια ανησυχία αισθητή σε μεγάλη περιοχή, έτσι τους αναγνωρίζουμε και στην αρχαιότητα, με περιορισμένες όμως επιπτώσεις. Το ρήγμα αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο άλλο? Δεν είναι καν ρήγμα, μιλάμε δεν για κάτι το οποίο σπάει σε πολύ μεγάλα βάθη. Λοιπόν. Και μία προσωπική, θα κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε, με μία προσωπική έτσι διαπίστωση, ας μου επιτραπεί, κύριε Παπαζάχο, για συναισθηματικούς λόγους που αφορά εσάς. Πρέπει να είναι περήφανος ο πατέρας σας για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα λόγια. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άμεση και η ανταπόκριση του κύριου.